Έναρξη αύριο 20 Αυγούστου της νέας κυνηγητικής περίοδου. Πόσο έτοιμοι είμαστε, τι πρέπει να ξέρουν οι φίλοι κυνηγοί? Καταρχήν να ευχηθούμε σε όλους τους συνάδελφους κυνηγούς καλή έναρξη με υγεία και ασφάλεια. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι κυνηγοί είναι ότι η ρυθμιστική που καθορίζει τα του κυνηγιού έχει εκδοθεί, δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα σε σχέση με του χρόνου. Τα μοναδικά πράγματα που έχουν αλλάξει είναι ο αριθμός των γουρνιών που μπορεί να χτυπήσει κάθε ομάδα, που έγινε απεριόριστος αναέξοδο, και ο αριθμός των τριγωνιών, ο οποίος από 10 μειώθηκε σε 8. Τα μέτρα ασφαλείας θα πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνουν οι κυνηγοί που κυνηγάνε το ορτίκι τώρα που αρχίζει αύριο και το τριγώνι, το πορτοκαλί γυλαίκο, γιατί είναι το βασικότερο για να μπορεί να τους διακρίνει οποιοσδήποτε συνάδελφος. Να μην έχουμε ατυχήματα. Το βασικότερο. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί ακόμα οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Μήπως με τις τουφεκές μας, μήπως με την έξοδό μας γίνουμε αίτια πρόκλησης πυρκαγιάς? Όχι, απέναντίας, η κυνηγή έχει παρατηρηθεί στατιστικά ότι όποτε αρχίζει το κυνήγι μειώνονται οι πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι κυνηγοί που είναι στον κάμπο ή στο βουνό, βλέποντας την παραμικρή εστία φωτιάς, επικοινωνούν είτε με το δασαρχείο, είτε με τους θυροφύλακες, είτε με την πυροσβεστική, και έτσι προλαμβάνουν να σβήσουν τη φωτιά όσο πιο γρήγορα γίνεται. Οικονομικά έχει αλλάξει κάτι για την έκδοση αδειών? Ποιες είναι οι τιμές, τι πρέπει να ξέρουν? Οι τιμές στις άδειες αυξήθηκαν κατά 5 ευρώ, τα οποία είναι μία αύξηση που επέβαλε η Κυνηγητική Συνομοσπονδία Ελλάδος λόγω της αυξημένης φύλαξης. Δηλαδή είναι για τους θυροφύλακες αυτά τα 5 ευρώ σε σχέση με πέρσι. Άρα θα έχουμε ενδεχομένως καλύτερη επιτήρηση για τους λαθροθύρες, για την τήρηση των κανόνων που προβλέπει η ρυθμιστική. Ακριβώς αυτό στοχεύει, και για τη συντήρηση των οχημάτων και για τους μισθούς των θυροφυλάκων.